Like σε σένα έρχεται η Σιμών. Σιμών μου, το βγάζεις αυτό. Δεν τα αφήνεις στην καρνταρόμπα γιατί είναι υπέροχο σακάκι. Μ' αρέσει να είναι δίπλα σου έτσι διακοσμημένο. Έχει υπέροχα κουμπιά. Λοιπόν, αυτό το εσώρουχο. Εγώ θα το έβαζα που είναι υπέροχο που σου πηγαίνει. Το εσώρουχο το μέσα εννοείται. Εννοώ το εσώρουχο το μέσα. Ναι. Όχι αυτό που το από κάτω, βρεγά μου. Και αυτό που πάει από πίσω και όχι μπροστά. Θα έβαζα από κάτω ένα ωραίο long t-shirt σε χρώμα beige. Κοτόν, εντελώς. Yeah. Αυτό ξέρεις με τη ρηγίτσα που έχει. Και θα βάζω αυτό από πάνω. Και θα ήταν πολύ εσύ. Τώρα, το παπούτσι είναι πολύ ωραίο. Κάνει βραδινό, γιατί έχεις και υπέροχα δάχτυλα και ωραίο αστράγαλο, το έχω ξαναπεί. Και σου πηγαίνουν αυτά τα ντεκολτέ με το λουράκι αυτό. Όμως, επειδή θέλουμε να βάλουμε ένα πιο σπουδαίο παπούτσι, γιατί είναι αρκετά γυμνούλιτο από πάνω λόγω του task, θεωρώ ότι θα έπρεπε να βάλουμε ένα διακοσμημένο παπούτσι. Όσον αφορά την τσάντα, έτσι κι αλλιώς θα δοκίμαζε τις 15, γιατί μέχρι τώρα έχει φέρει 20 τσάντες. Δεν ξέρω αν θα ήταν αυτή μια άλλη. Έχει πολύ ωραίες τσάντες όμως και γι' αυτό δεν θα κρίνω αυτήν. Μ' αρέσει το πανωφόρι όμως πάρα πολύ. Δεν με τρελαίνει σκέτο έτσι το από μέσα. Είσαι μέσα στο θέμα όμως. Θα έλεγα. Γιατί αν σε ρώταγα τι φορά σήμερα, θα μου λέγε καλή ένα μισοφόρι. Και είμαστε στο θέμα. Το κάνω πολύ εξαιρετικά αυτό. Το έχω κάνει πολύ πρόβα. Αλλά ναι. Αυτό είναι το πιο ωραίο δύο που έχω κάνει. Πιστεύω ναι. Πιστεύω ναι. Εβελίν. Σιμών μου, όταν περνούσες και είχες κλειστό το σακάκι, έλεγα έχει γούστο να είναι μέχρι εκεί το outfit και να βλέπω μόνο αυτά εδώ. Ναι. Και να νομίζει ότι αυτό ήταν το inside out. Αφού με είδες που σε κοίταξα περίεργα. Ναι. Τι συμβαίνει. Εντάξει, ευτυχώς το έφτιαξες, το έσωσες, όλα καλά. Θα μπορούσε αυτό να είναι ένα little black dress. Που όλες οι γυναίκες έχουν στην τουλάπα τους. Αυτό όντως είναι ένα εσώρουχο. Τώρα, αν κάποιοι σχεδιαστές brands δεν το έχουν βγάλει αυτό στην πραγματικότητα και σαν ρούχο, είναι ένα εσώρουχο και φαίνεται και στα πλαϊνά που έχεις εκεί. Ναι, μπράβο, στα δεσίματα. Έχεις κάνει μια ωραία ιδέα. Ναι, έχεις βάλει σακάκι ή τσάντα. Σου λείπει λίγο λάμψη από το look σου. Δηλαδή, μόλις αφαιρεθεί το σακάκι, θέλεις λίγο λάμψη. Πόσο μάλλον που είναι νύχτα. Αυτό. Λοιπόν, έχεις κάνει μία καλή εκτέλεση του Inside Out. Άρχισε να βάζεις λίγο χρώματα, κάτι. Ξαναγυρίσαμε πάλι πίσω. Όχι, εντάξει. Για σήμερα, να σας πω την αλήθεια, το πρώτο χρώμα που σκέφτηκα ήταν το μαύρο. Εντάξει. Μου άρεσε. Ναι, σε καταλαβαίνω. Ενώ χθες ήταν μπριμέ. Εμένα μου άρεσε. Τρία. Ευχαριστώ πολύ. Α, πολύ ωραία. Στέλιο μου. Ναι. Νομίζω διανύουμε την εβδομάδα της μη έμπνευσης για τη Σιμών. Αλήθεια. Τώρα ξεκίνησε. Μα είναι 2-2 τώρα. Αλήθεια, κύριε Κουντουνάρη, γιατί. Κοίταξε, αυτό από τη στιγμή που είναι όντως νυχτικό, πρακτικά είσαι μέσα στο θέμα. Εντάξει. Στην πραγματικότητα όμως είναι σαν φόρεμα. Δηλαδή υπάρχουν τέτοια φορέματα στην αγορά. Άρα δεν παίρνουμε εμείς την αίσθηση του lingerie. Δεν την παίρνουμε ως εσώρουχο. Λοιπόν, θα προτιμούσα να φοράς ένα μακρύ νυχτικό, λοξό, σαν sleep dress. Επίτηδες δεν το έφερα, επειδή έχω φέρει ήδη δύο φορές. Βάλε ρε παιδί μου ένα μακρύ νυχτικό με λίγη δαντελίτσα εδώ, κανονικό, κλασικό νυχτικό και βάλε από πάνω ένα σακάκι να έρθεις εδώ πέρα, να μας δείξεις πώς να βγεις με την νυχτικιά την κανονική έξω. Και σαν τσάντα τη θερμοφόρα, έχω κάνει εγώ μία. Εμπνευσμένο στο θερμοφόρο. Μια χαρά θα ήταν, τέλεια θα ήταν. Αν δεν θα βάζα μια πιο πολυτελή τσάντα, ακριβά κοσμήματα. Να έχει ένα άλλο vibe, γιατί τώρα αυτό είναι ένα νυχτικό που θέλει να είναι φόρεμα, καταλαβες. Ναι. Εσύ το κάνεις τελείως φόρεμα. Βλέπεις στις εταιρείες που βγάζουν νυχτικά, homeware κτλ. Κάποια είναι σαν κανονικά ρούχα. Που είναι για τον κόσμο, περνάει πάρα πολλές ώρες μέσα στο σπίτι και θέλει απλά να βάλει κάτι πιο ανάλαφρο που θυμίζει ρούχο. Δεν είναι αυτό το σημερινό κόνσεπτ. Δεν είναι αυτή η δοκιμασία. Οχ, οχ. Το είδα. Συνεχίζεται. Δεν το δω κι εγώ. Το σερί. Ένα. Ξεκόλλα από τα μαύρα. Πάρα πολύ σάσος. Είναι αυτό που κατάλαβες όμως. Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, παρόλα αυτά, 8,3 είναι η τελική βαθμολογία. Άντε, πάρε λίγο τα πάνω σου τώρα. Στο επόμενο θέμα, πολύχρωμο. Το διατάφτα ήταν να φοράμε πιτζάμα και στην έξω ζωή. Εγώ στην έξω ζωή νομίζω το έκανα καλά. Θα μπορούσε άνετα να βγεις έξω. Καλή βαθμολογία πήρα, εντός κόνσεπτ ήμουνα. Μου χρωστάνε βαθμούς άλλωστε. Πόσα χρωστάνε στο Δευτέρι, πολλά.